Βλέπει δουλειά, είναι ένα τάσκ ολτελείας τελειώντα, σαν να πανηγυρίζεις ότι θα έχεις βγάλει στα στόχα. Μετά την Πεντηκοστή, αύριο, έχει σημειώσει ο νονός. Κήρυγμα των Αποστόλων του πρώτου Υπουργού. Η Ανάσταση σημειώνει εισπράξη. Του Ιησού των οφειλών. Η πρώτη χριστιανή νόμιμη σύμβουλη έχει σημειώσει. Δήθεν ο νονός και μάλλον αυτοί που σκηνοθέτησαν όλο αυτό το σύστημα, γιατί δεν νομίζω να έστελνε σημειώματα ο νονός, για να μην, αφού πήγε ένας εκεί σημείωμα και δεν το είπε προφορικά, να μην έχει και μάθει. Σαν και εμένα, μπορείς να μείνεις σε ένα σπίτι σαν και αυτό δωρεάν, μια και το θέμα που θα αναπτύξουμε είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Το σύνδρομο της Στοκχόλμης είναι ότι πολλές φορές παίρνουμε και συμπαθούμε τον δράστη, ακόμα και αν είναι τρομοκράτης. Όλα τα πλάνα που θα δείτε είναι γυρισμένα σε ένα χωριό της Σικελίας. Όλα αυτά τα κτίρια γύρω-γύρω είναι και κατοικίες, αλλά είναι και ένα είδος φρούριου, όπως θα δούμε και παρακάτω. Θα εντοπίσουμε τώρα από άλλη πλευρά φρούριο. Η πισίνα δεν είναι τυχαία εδώ, έχει και νερά. Αρχικά οι όμηροι προσπαθούν να ταυτιστούν με το άτομο που τους κρατά ο μύρους. Αυτό είχε συμβεί σε 4 ομήρους ειδικής τράπεζας που είχαν απαχθεί. Μερικοί πιστεύουν ότι οι κακοποιοί δεν θα τους πειράξουν εάν είναι συνεργάσιμοι μαζί τους. Φορά όλο χαρά ήρθε η κόρη ενός φίλου ενθουσιασμένη και καταχαρούμενη. Μπαμπά, ληστέψανε την τράπεζα και ήμουνα κι εγώ, λέει, μέσα στο υποκατάστημα. Εδώ που βρίσκομαι, διαπίστωσα ότι είναι περήφανοι όλοι που ο νονός προέρχεται από αυτό το χωριό.
καλοπαρουσιάζονται τα γεγονότα ως πάρα πολύ δύσκολα, για να φαίνεται έτσι ότι κάνει και τιτάνιες προσπάθειες η αστυνομία και η κυβέρνηση. Παρουσιάζουν έτσι τη ζωή, ας πούμε, της μαφίας, σαν να ζουνε αυτή συνέχεια με πόλεμο. Το ίδιο γίνεται και με τα βιβλία της ιστορίας. Μόνο πόλεμο διαβάζουμε και μάχες. Οι όμηροι προσπαθούν να ταυτιστούν με το άτομο που τους κρατά ο μύρος. Είναι ένα είδος αμυντικής στάσης, σύμφωνα με τους ψυχολόγους βατολογικών υποθέσεων. Ο όμηρος μπορεί να νομίζει ότι η κάθε ενέργεια των σωτήρων του θα προβεί εναντίον του. Πολλές φορές βλέπει ότι έχει ή μπορεί να έχει ίδια όνειρα και φιλοδοξίες με τον δράστη. Μπορεί και ο ίδιος να είναι οργισμένος και εναντίον του συστήματος. Μερικές φορές υποσυνείδητα τους αρέσει σαν να ζουν κάποια κινηματογραφική εμπειρία. Και στις ειδήσεις λένε έγινε κινηματογραφική ληστεία. Σιγά σιγά γνωρίζετε και μαθαίνετε τις απόψεις, τις φιλοδοξίες και τις πεποιθήσεις του δράστη και μερικές μπορεί να του αρέσουν. Μερικοί πιστεύουν ότι ζουν ένα όνειρο. Πολλές φορές αρχίζει και πιστεύει ότι τα κίνητρα του δράστη είναι ευγενή. Μερικοί πιστεύουν ότι θα σωθούν με κανέναν μαγικό τρόπο. Λέξη κλειδί ψυχολογική είναι αλλοτρίωση. We'll be right back.
έρχονται από αυτό το σύνδρομο. Ίσως και εγώ να διακατέχομαι από αυτό το σύνδρομο. Επιρρεπή είναι άτομα απομονωμένα από τον κοινωνικό περίγυρο. Περισσότερο τους νόμιμους και σοβαροφανείς. Έτσι λοιπόν εκείνοι οι όμοιροι της Σουηδικής Τράπεζας αρνήθηκαν να καταλάβουν.